Το καθεστώ μέσω του οποίου θα εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο για φιλοδορήματα έω 300 ευρώ ανά μήνα και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το οποίο εξήγηλε χθε η κυβέρνηση, εξήγησε μιλώντα την έρτο ο Χρήστο Δήμα, υφυπουργό Οικονομικών. Αυτό που αλλάζει η κυβέρνηση είναι ότι θεσπίζει μια φοροαπαλλαγή τη τάξη των 300 ευρώ το μήνα για τα φιλοδορήματα που λαμβάνονται μέσω POS. Για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, θεσπίστηκε το αφορολόγητο. Την ίδια στιγμή νομοθετούν ώστε αν ένα εργαζόμενο λαμβάνει, παραδείγματο χάρη, 800 ευρώ και έλθει ο εργοδότη, και πει στον εργαζόμενο πω τα 600 ευρώ είναι μισθό και τα 200 ευρώ φιλοδορήματα, θα ισχύει το εξή. Τα 200 ευρώ θα τα φορολογήσουν περισσότερο για τον εργοδότη. Άρα, είναι αντικίνητρο για τον εργοδότη να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, ανέφερε ο υφυπουργό. Μετά την πληρωμή μέσω θα καταγράφονται τα εισοδήματα και τα φιλοδορήματα, τα οποία θα δηλώνονται από την επιχείρηση και η επιχείρηση θα κάνει την κατανομή στους εργαζομένους στο τέλος της βάρδιας. Μπορεί κάθε επιχείρηση να κάνει την αναλογία για να δει πόσο πήρε ο κάθε εργαζόμενος.